παράλληλα τη δουλειά μου είναι πυροσβέστη, γιατί φωνάζω την ώρα και με κάνω μόνο γιατί έχω πολύ καλό. Και ξέρω να εκπαιδεύω τα πυρόσβεστη πυροσβέστη. Είμαστε μια ομάδα κοριτσιών. Όχι μεγάλο το παίρνω τώρα εγώ. Κοριτσιών ήμασταν τότε, που παίρναμε μέρο σε κάποιου αγώνε. Το άθλημά μου στην Καταλάβα και είναι το ξαπολία. Αυτή η αγώνα λοιπόν γινόταν στην Αθήνα. Όταν φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε και εκεί από τη Θεσσαλονίκη, και καθίσαμε εδώ στην Αθήνα, κατεβαίναμε με όλη την όρεξη τριών κοριτσιών. Κάποια ηλικία μικρή, ακόμα και μεγαλύτερα, βέβαια. Αλλά με την όρεξη και με το πάθος ότι καταφέραμε κάτι το οποίο δεν γίνεται κάθε μέρα. Να πάρουμε μέρος στους αγώνες. Φτάνοντας λοιπόν στην Αθήνα, παίρνοντας μέρος στο πρώτο κομμάτι της τοξοβολίας, το οποίο είναι κατάσταση, θα συζητήσουμε μετά όλα τα υπόλοιπα, πήραμε την 12η θέση. Σαν κατάσταση. Και έπρεπε να παίξουμε κόντρες με άλλη χώρα προκειμένου να βγάλουμε τα μετάλλια και να δούμε σε ποια θέση ουσιαστικά θα είμαστε. Είμαστε 12. Εκεί πέρα τα ζευγάρια από τις 16. Από εκεί πέρα τα ζευγάρια μετά παίζουν ο πρώτος με τον 16ο, ο δεύτερος με τον 15ο και ούτως καθεξής. Εμείς παίζαμε με την ομάδα. Η οποία ήταν και Αμερική. Αμερική είπα από Περδίνα, λένε. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς γουστάρουμε και θα παίξουμε τόσο πολύ όπως ξέρουμε, όπως μάθαμε και θέλουμε. Γιατί μας αρέσει, προπονηθήκαμε και μας αρέσει. Είχαμε και κόσμο, καλύτερα όπως είναι οι γονείς μου τώρα, τους γονείς μας, 5-6 φίλους και κάτι ξέπαρκους τουρίστες οι οποίοι οι ατραξιόν θα λοιπόν, δεν είχαμε πολύ κόσμο, κανείς είχε πολύ λόγο. Παίρνουμε μέσα, ρίχνουμε στο κήπεδο, φοβερό και κερδίζουμε την Αμερική. Κερδίζουμε την Αμερική με 3 πόντους και γίνεται χαμός από εμάς. Είμαστε εδώ περιμένα. Έρχεται λοιπόν μετά η σειρά να παίξουμε την επόμενη ίδια κοντή στην οκτάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε 8, αλλά πέφτει την τετράδα πλέον. Με ποιο παίζουμε, με Κορέα. Έτσι, το πρώτο. Εμείς έχουμε ρεκόρ 231, αυτοί έχουν ρεκόρ 243. Τέλος συζητώ, Βραζιλία, με τον Άρη Θεσσαλονίκη, χαλαρά. Τι θα κάνουμε, παίζουμε μέσα και είμαστε κάτω τώρα που έτσι να παίξουμε, αλλά θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Τα δεν μπορεί. Τόξα, παίρνουμε λεφτά, επαγγελματίες, αθλητές, έτσι πάλι, θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν στον αγώνα. Παίζουμε πολύ δύσκολα, με πάρα πολύ κούραση, με πάρα πολύ ταλαιπωρία. Δεν τελείωνε ο αγώνας με τίποτα, που είσαι ουσιαστικά στο χώρο μας από το προηγούμενο. Και φυσικά χάσαμε, έτσι. Με τι χάσαμε αυτό, παιδιά. Χάσαμε το πανελλήνιο ρεκόρ το δικό μας, το 231. Το 231 δεν μπαίνω πουθενά χαμένο, δεν ξέρω πώς είναι εδώ το τρίτη ηλικίου, πουθενά χαμένο θα χάσω. Μπαίνω για να κερδίσω, γιατί μπορεί εγώ να μην κάνω το καλύτερό μου, αλλά οι υπόλοιποι μπορεί να κάνουν το χειρότερό τους. Από 243 ρίξαμε 231 και χάσαμε το δικό μας το ρεκόρ. Λοιπόν, είμαι η Παπάτση Κοντινή, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι Ολυμπιονίκης. Στο 2004 η ομάδα μου ήταν μαζί με τη Ρωμάτση, την Ελπίδα και την Ευαγγελία την Ψάρα. Πήραμε την δεύτερη θέση, κάνοντας την Κορέα και πήγοντας την Αμερική και πέσαμε στο Καλυμάρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ, σας λέω την εμπειρία μου και προσπαθώ τουλάχιστον κάποια παιδιά να το αρπάξουν, αν όχι όλοι σας. Δεν μπαίνω χαμένος. Πατάω στα πόδια μου, μπαίνω και είστε σίγουροι ότι θα κερδίσετε. Και μπορεί να κερδίσω το επαφλό, μια εμπειρία που θα κερδίσετε. Αυτό που θέλω να ξεκινήσω πρώτα είναι να σας δείξω το τελευταίο πάρτα από την Αμερική. I'm kind of surprised to see Jenny starting out here with them being down too. I kind of thought she'd be like a Mazzi. Even the Mazzi. Reese. Reese Lee White. That's more just happy we got that line right then. Yeah.
That's a lie or a lie. Ευχαριστηθείτε τώρα. Λοιπόν, θα δείξω λίγο εδώ την παρουσίαση του τόξου. Εκ μέρους του Συλλόγου Μονέων και Κυδεμόνων, λοιπόν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ, που είστε τόσο ήσυχοι, όπως πάντα. Να σας ενημερώσω ότι μη μου φύγουν να επέλεξε στον Άννα Σχόλεϊ, γιατί έχω την διαπράτευση, κυρία Μαμπάτση. Και τη Δευτέρα σας θέλω όλους εδώ, και τους καθηγητές και τους μαθητές, για το μέλλον που θα κάνουμε, έτσι. Απλά είναι πιο ελαφρύ. Το ότι είναι το πιο ελαφρύ βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι γραμμάρι, έτσι. Είναι 2,5 κιλά, 2,700, σύμφωνα με τα αντίβαρα που έχει πάνω. Όλα αυτά τα αντίβαρα που βλέπετε τα περίεργα, δεν ξέρω κανένας αν έχει πετύχει και αγώνα τοξοβολίας σε άλλο, όχι αυτό που σας έδειξα εγώ, σε άλλο. Αλλά να πείτε, να δείτε. Πολύ βαρετό, αλλά στις κόντες τουλάχιστον να δείτε. Είναι προσαρμοσμένα πάνω στον κάθε αθλητή. Ο κάθε αθλητής έχει συγκεκριμένο τρόπο που ρίχνει. Όχι το χέρι το κρατάει λίγο έτσι, όχι το δάχτυλά του λίγο έτσι, όχι είναι λίγο στραβός ο καρπός, όχι δεν. Άρα το τόξο προκειμένου να είναι ευθύγραμμο, ίσιο. Και η βολή να γίνεται σε ευθεία, θα πρέπει να το καλυμπράρω. Άρα τι κάνω, βάζω βάρη. Από εδώ μπορεί να είναι πιο πολύ, από εδώ να είναι πιο λίγο. Θέλω βάρος μέσα στη μύτη, ώστε όταν φεύγει, να φεύγει και το χέρι μου μπροστά, προκειμένου να εκτονώνεται και να μην το τραβάω, ώστε το βέλος να καθίσει πίσω. Έχει αυτά που παίρνουν το vibration, δώνει την. Γιατί όλο αυτό. Έχει τράτα. Όταν δεν έχει τέτοια είναι ακόμη χειρότερο. Αυτό ουσιαστικά βγαίνει πάνω στο βέλος, το οποίο κάνει 2-3 πηγενέλα. Σε κλάσματα βέβαια δευτερολέπτου προκειμένου να φύγει από τη χώρα. Δεν φεύγει απευθεία. Με το χειμώνα μάτι έτσι απλά δεν φαίνεται. Το έχω δει σε φωτογραφίες που βγάζουν. Εκεί με είδα. Λοιπόν, το ξεβολή γίνεται στα 70 μέτρα. 70 μέτρα το βγούμε έξω, θα σα πω ποια είναι. Ο στόχο είναι λίγο πιο μεγάλο αυτό. Ο στόχο που εννοώ το πρόσωπο έχει το χαρτί. Το άλλο είναι το κανονικό που αυτά ρίχναμε κι εμεί. Είναι στα 70 μέτρα, ρίχνουν και άντρες και γυναίκες. Το πρώτο πάρτι είναι 6 εξάδες, 6-6-36 τέσσερις βέλη. Και μετά από ένα διάλειμμα άλλες 6 εξάδες, άρα έχουμε 72 βέλη. Από εκεί βγαίνει η κατάταξη, όπως είπε και το ματικό, βγαίνει η κατάταξη. Για να βγουν τα μετάλλια και η οκτάδα, παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο με τον 120, ο δεύτερος με τον 119 και ούτω καθεξής και πηγαίνουν μέχρι να μικρύνουν για να γίνουν 8-4 μετάλλια. Ο αγώνας της τοξοβολίας διεξάγεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους, γιατί και αυτό και έχουμε τα 70 μέτρα. Γίνεται και με βροχή και με κρύο και με ήλιο και με χιόνι και με το οτιδήποτε. Δεν γίνεται όταν έχει αστραπές, γιατί αυτά λειτουργούν σαν αλεξικέραυλα προκειμένου να μην τραυματιστεί κάποιος. Αν ο κριτής διαπιστώσει ότι δεν φαίνεται ο στόχος από τη βροχή, δεν φαίνεται ο στόχος από τη βροχή, σταματάει ο αγώνας. Και αν φυσάει τόσο πολύ που τα βέλη δεν βρίσκουν στόχο. Το δικό σου απαραίτητο μπορεί και του πλανού. Αλλά δεν βρίσκουν καθόλου και φεύγουν εντελώς εκτός από την κοινωνική χώρα. Εκεί έχουμε θέματα, εκεί σταματάει ο αγώνας. Αλλιώς σε καμία άλλη περίπτωση. Στα 70 μέτρα λοιπόν δεν έχουμε ούτε διόπτρα, ούτε μεγεθυντικό φακό, δεν έχουμε τίποτα. Είναι απλά ένα κυκλάκι, θα το δείτε από κοντά όταν κάνουμε το ξεβολία έξω, το οποίο έχει μια μικρή ακίδα, η οποία ουσιαστικά τη βάζει μέσα στο κίτρινο, βλέπει με το μάτι σου από εδώ. Το
στο βάρος με κίτρινο και εκεί πέρα αποφασίζεις να στείλεις τα βέλη σου. Τι άλλο έχω να πω. Η τεχνική που κάνουμε, εμείς κάνουμε τη ρώσικη εντός εισαγωγικών, την ανατολικού μπλοκ, η οποία πιάνει πίσω από αυτό εδώ προκειμένου να σταθεροποιήσουμε το χέρι, το βλέπατε όταν το κάναμε. Κανονικά η κίνηση αυτό έρχεται κάτω από το πηγούνι. Το οποίο δεν το κάνουμε βέβαια, δεν κάνει περίπτωση. Για να σας δείξω. Στον τόλι απέναντι εκεί. Αυτό. Τώρα κλείνω μάτι, δεν κλείνω μάτι, αυτό είναι καθαρά στον καθένα. Εγώ έκλεινα και τα δύο. Μετά στο τέλος. Γιατί είχα ένα θεματάκι, ακολουθούσα με το μάτι μου όταν έφευγε το τέλος, έκανα ανεπαίσθητα την κίνηση αυτή προκειμένου το δω. Δεν φαινότανε, πάλι σε φωτογραφία, έκανα αυτό. Και το είδε ο προπονητής μου και μου λέει αυτό, για να το κόψεις, μόλις ρίχνεις, κάνεις αυτό και τελειώνει η κόψη. Και θα ακούς το ντουκ. Στα 70 μέτρα που φτάνει το βέλος και εκεί πέρα να τα ξέρουμε ότι το βλέπει. Λοιπόν, αυτό είναι το μπουτόξο ή πρωταγωνιστικό. Η φαρέτρα που φοράμε προκειμένου με τα βέλη και κάτι χάρα και σε αυτό που μετράμε τις χορδές, κάτι να μα έχει κανένα θέμα νευρολογικό, να βοηθήσουμε πια. Δεν θα είμαστε εκεί να βιώσουμε κανένα στόχο, κάτι να κάνουμε, ό,τι θέλουμε. Έχουμε τα κιάλια μας για να βλέπουμε στα 70 μέτρα, γιατί υπάρχει πιθανότητα δύο αθλητές να έχουν το ίδιο βέλος, με το ίδιο νόκ. Νόκ είναι αυτό το από πίσω που τσιμπάει πάνω στη χορδή. Με τα ίδια φτερά, έτσι θα ρίξει. Έχουμε πιο μεγάλα κιάλια για να βλέπουμε και υποθέτουμε ότι είναι το δικό μου και όχι το δικό σου. Τώρα, θεωρητικά πρέπει να έχουμε όλοι διαφορετικά. Έχουμε λοιπόν τα κιάλια μας, έχουμε το προστατευτικό στήθος, το οποίο το φοράμε άντρες και γυναίκες φυσικά, γιατί ακουμπάει η χορδή, έρχεται και ακουμπάει πάνω, και επειδή όταν ακουμπάει η χορδή και φεύγει, δεν θέλουμε να μας πιάσει τα ρούχα και να μετακινήσει ουσιαστικά το βέλος, έτσι. Γιατί όλα και το βέλος έρχεται εδώ πέρα, κανονικά. Απλώ τώρα το κάνω πιο κοντά, γιατί δεν είναι τόσο δυνατή όσο είναι παλιά. Λοιπόν, για να μην μας επηρεάσει το βέλος, φοράμε αυτό. Το προστατευτικό για τα δάχτυλα είναι αυτό το οποίο είναι από δύο δέρματα, ελέφαντα γίνεται, τα οποία τα φοράς προκειμένου να μην σου κόψει τα δάχτυλα η χορδή, γιατί φανταστείτε ότι ρίχναμε πάνω από 500-600 βέλη την ημέρα. Τα χέρια μας εκτός ήταν τεράστια, είχα πάει σε κάτι αγώνα στο εξωτερικό, ναι, μεν φόρουσα τη φόρμα ελάστε παιδί μου, αλλά δεν είχα μαζί μου τόξα και τέτοια και δίνω το διαβατήριο. Με το που δίνω το διαβατήριο μου λέει όμως το ξεβολιά, κάνε. Τι λέω, το καταλαβαίνω. Μετά παρατήρησα και μου είπε ότι αυτά τα δάχτυλα ήταν διπλάσια από εκείνα τα δάχτυλα. Γιατί από το τράβα-τράβα γύμναζε, τράβα-τράβα γύμναζε, ήταν μεγαλύτερα. Από αυτό. Φαντάζεσαι, δεν θα χωρίσω δαχτυλίδι για δαχτυλίδι. Τι έμαθε καημένη, άσε τώρα. Με τα αριστερά. Έτσι μήπω. Έτσι αυτό είναι το τόπο. 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 Είναι να πάμε στο κέντρο, αυτό είναι το 10 και αυτό και αυτό είναι το 1 και αυτό είναι το 10, αυτό είναι το 9, 8, 7, και το καθεξής μέχρι το 5, εδώ είναι το μη. Κανονικά ο καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει το μη, σε κάθε περίπτωση πλήσει μέχρι το μη. Τώρα, τι αισθάνεσαι όταν το ρίξεις εδώ το τέλος, αυτό είναι άλλο το θέλω. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αν δύο αθλητές έχουν ισοβαθμίσει σε όλα και έχουν δύο θέλη, τα οποία είναι στην ίδια στο δεκάρι μέσα εδώ, παίρνουν το χάρακα οι θητές και μετράνε ποιο είναι πιο κοντά στο κέντρο. Στην περίπτωση που είναι και τα δύο στα ίδια εκατοστά, συγγνώμη, ή χιλιοστά, τότε ξαναρρίχνουν. Μόλις ξαναγίνει αυτό και ξανά είναι πάλι στο δύο που έχει τύχει, τότε ρίχνουν από μία βολή και όποιος κερδίσει το κοντινό. Και τελειώνει. Όπως θέλω να σας πω. Να πάρει το ίδιο όπως και έχει συμβεί στον αθλητή, ο οποίος είναι δική μου πρώτο στην κατάταξη, έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ εκείνο τον αγώνα, δεν πήρε το μισό. Έχασε σε κόντρα. Φοβερό. Κάνει παγκόσμιο θα δεις και νομίζω εγώ. Όχι. Γιατί έκανε τον κόντρο. Γιατί πέσω όταν έχει σκόντρα, γιατί την κατάταξη του δίνουμε. Και βγαίνει το δεύτερο, του κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ. Και είναι κόντρε. Τότε τελευταίο και το καθεξή. Κάπου εκεί το λοιπόν, το τόξο εξακολουθεί να είναι όπλο, εντάξει, είναι όπλο, δεν το παίρνουν ούτε για πουλιά, ούτε για βατράκια, ούτε για γάντες, ούτε για ανθρώπους φυσικά. Έχει μύτη μπροστά κανονικά όπως είναι το όπλο. Φανταστείτε το δικό μου δραστικό βεληνικές, για όσους ξέρουν τι είναι δραστικό βεληνικές. Δραστικό βεληνικές τι είναι. Δραστικό βεληνικές τι θα μπορούσε να είναι. Είναι η απόσταση στην οποία μπορώ να πετύχω κάτι, είτε με το όπλο, είτε εγώ στην προηγούμενη περίπτωση με το τόξο. Δραστικό βεληνικές, όχι στην κάθοδο και έπεσε απλά εδώ. Να πάει και να σε
Καρφώσει, κανονικά. Είχα στα 140 μέτρα. 140 μέτρα δραστικό βεληνικέ. Ωραία. Είναι όπλο. Είναι σε κάθε περίπτωση όπλο, δεν παίζουμε. Παίρνουμε όλου του κανόνε ασφαλεία. Το υπόλοιπο είναι πάλι από ανθρακονήματα του κάρβων για να είναι ελαφρύ. Έχει πίσω τα βέλη, τα φτερά τα οποία βοηθάνε ώστε να σκίζουν τον αέρα και να γυρνούν, στροφιλίζονται ώστε να πηγαίνει στην ευθεία του τόξου. Αν δεν έχει φτερά, πηγαίνει έτσι. Και μπορεί να καρφωθεί όπω. Ενώ με τα φτερά στροφιλίζεται. Και πίσω είναι το νόκ το οποίο τσιμπάει πάνω στο χορδί. Νόκ. Ναι, η ηλική είναι και δεν έχουμε. Τι με ρωτήσετε, το κόστος ενός τόξου. Το κόστος ενός τόξου. Το δικό μου το τόξου. Μαζί με όλα αυτά που πάνω, κοστίζει 3.500 ευρώ. Έχω πέντε. Έχω πέντε. Έχω κινητή περιουσία, έχω πέντε. Δούλευα και έπαιρνα τόξα. Δούλευα και έπαιρνα τόξα. Είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να το ξεκινήσει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Δεν χρειάζεται να. Δεν είναι ενόργανη που πρέπει να πάω από τα 8. Μπορώ να ξεκινήσω και από τα 23 που είμαι από τώρα. Μπορώ να ξεκινήσω τώρα να κάνω τοξοβολία. Και εσύ, η κυρία, 55 χρονών, τέλειο πια. Δεν άφησε κανένα χριστιανό να το δείξει. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό το τόξο αυτό που θα ρίξουμε, το ξύλινο, στοιχίζει στα 150 ευρώ. Αυτό που θα δούμε έξω. Που θα ρίξουμε κιόλας. Όλοι με κύριο ξεκινάμε. Κανένας δεν ξεκίνησε με αυτό. Σε αυτό καταλήγει. Και έχει Αμερικάνικα, Κορεάτικα, Ιαπωνέζικα και Κινέζικα. Πέσουν οι τιμές. Αυτό είναι Αμερικάνικο εμένα. Την είσαι έλεγε. Αφού τους πατήσαμε τους Αμερικάνες, θα πάω και να τα αυτά. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει. Α, παράλληλα, συγγνώμη κιόλας. Είμαι μητέρα, έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι γυμνάσιο και η κόρη μου είναι στο δημοτικό. Είναι οι γονείς μου εκεί, οι οποίοι είναι. Παράλληλα, πριν ξεκινήσω την προσχολεία, με εξετάσεις, γιατί πιο πριν ήμουν στρατιωτικός, τελειώνω στο σχολείο, είναι στρατιωτικός 5 χρόνια, είμαι καταδρομέας. Μετά έδωσα εξετάσεις στην πυροσβεστική και είμαι στη δεύτερη ΕΜΑΚ, στη δεύτερη ειδική μονάδα αντιμετώπιση καταστροφών, που είναι το επάγγελμά μου βασικά. Όποτε θες, ένα βιάνα. Πολύ.
Δήμο. Είναι ότι τα παιδιά είναι το 20% του πληθυσμού μας στο κράτος μας. Όμως είναι το 100% του μέλλοντός μας. Λοιπόν, ο τοξότης έρχεται και κάθετα όπως είμαι εγώ τώρα, εδώ. Αυτό που κάνει είναι με λίγο ανοιχτά τα πόδια και με ένα σταθερότητα. Όχι αυτά. Αυτό. Η ανάπαυση είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Κάτι τέτοια, εδώ, ούτε τέτοια, ούτε τέτοια. Κάνουμε το σκιάχτρο, εδώ, το μόνο που κουνάμε μετά από αυτό είναι το κεφάλι, για να βλέπουμε που πάμε. Τρία δάχτυλα δεξιχέρι, δείκτης μέσος και παράμεσος. Τσακώνω τη χορδή, ελάχιστα, κοιτάξτε πώς είναι. Τραβάω, εγώ λέω τράβα, 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 το άσε αφήνω. Αφήνω τα δάχτυλα, δεν πάω στο χέρι μου, ούτε κάτι άλλο. Εντάξει. Τράβα, 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 άσε. Μην παίρνει, τράβα ή τραβάω. Θα τα φέρνετε περίπου μέχρι εδώ. Γιατί επειδή είστε κάποιοι που έχετε και μεγαλύτερα χέρια, το θέμα δεν είναι να βγει εκτός από εδώ. Θα σα δείξω εγώ ένα καπελάκι τώρα. Πώς είναι. Εδώ, εντάξει. Έχω το τράβα. Τράβα, 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 τράβα. Εδώ, περίπου, εντάξει. Πάμε. Πάμε. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι τα δάχτυλα. Δεν θέλω να σα τα δάχτυλα. Είναι όπως θέλει ένα μάκο μα που θέλει να σα τα δάχτυλα. Τι κλέβει, κάποιο που χαλαρά. Αυτό είναι το ιδανικό κράτημα χορδή. Αυτό. Το οποίο θα κάνει όμως έτσι. Γιατί όμως θα το πίσω έτσι. Άντε άλλο. Είναι ευγενικό άθλημα. Μόνο οι πλούσιοι κάνουν. Καλή ώρα, εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε με την ομάδα βόλεϊ. Τα τρία δάχτυλα που θέλω μόνο. Το ένα είναι πάνω από το βέλος και το άλλο είναι κάτω από το βέλος. Εντάξει, έτσι. Το βέλος δεν το ακουμπάω σε καμία περίπτωση. Μόνο τη χορτή. Αυτά τύπου τζάμπο και αυτά που κάνετε, το κάνετε στα μικρά υπέροχα. Αρχίζετε και κάνετε και. Δεν χρειάζονται. Εκεί, χαλαρά. Εκεί, αμπράβο, χαλαρά. Το μόνο που θα κάνεις τώρα είναι να πάρεις το χέρι σου, μπράβο, και απαλά να τραβήξεις τράβα, τράβα, τράβα. Ε, Οδυσσέα! Έλα, το βόλι, άντε, άντε. Έλα, το βόλι, έλα. Άντε, τώρα, έτσι, τώρα. Δεν τραβάμε πολύ, έχετε μακριά χέρια. Εντάξει, μέχρι εδώ να έρθουμε περίπου, μέχρι το μάχο. Μιλάω αγώνα. Η μύτη του έρθει στο σκυλινό, μιλάω αγώνα. Αυτό είναι αγώνα. Δεν φύγει γάτα από πίσω. Του σκότσου, του σκότσου. Δεν πειράζει. Βόλεϊ, 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 ρίξε! Μέχρι το μάχο, μην τραβάτε! Τι είπα εγώ? Είναι... Three fingers. Γαλλικά ή αγγλικά? Αγγλικά. Three fingers. Don't touch the arrow. Okay. Αγγλικά, ούτε αγγλικά, δεν ξέρω. Έλα, έριξες άγγλες. Don't touch the arrow. Don't touch. No. Πιο πάνω. Make your fingers like this. Three. Only this. A little. No, 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 no. Here. Yes. This one in the center. Όταν αφήσει. Πούτι. Κέντρο είναι. Κέντρο είναι. More. 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 More.
Bravo! Κάνουμε, διοργανώνουμε στο σχολείο μας, μάλλον τη διοργάνωση την ανέλαβε ο Σύλλογος Γονέων για μας, με πρόσκληση σε μια Ολυμπιονίκη τοξοβόλο, την Βαβάτση Φωτεινή, η οποία μας μίλησε για το άθλημα, και αυτή τη στιγμή κάνουν οι μαθητές ρήψεις με βέλος στο στόχο εδώ πέρα, για να μοιραστούν τη χαρά και να γευτούν πώς γίνεται αυτό το αγώνισμα. Βασικά οι μαθητές όλοι με ενθουσιασμό ανταποκρίνονται, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ευχαριστούμε και τον Σύλλογο Γονέων και την Ολυμπιονίκη, η οποία έκανε την τιμή να έρθει και να μας μοιήσει στα μυστικά του αθλήματος. Οι μαθητές είναι ενθουσιασμένοι και θέλουν όλοι να συμμετέχουν με επιτυχίες, θα έλεγα κιόλας, επιτυχώς συμμετέχουν, βρίσκουν το στόχο, και είναι ένας τρόπος κι αυτός για να μοιηθούν στα ιδεώδη του αθλητισμού. Μάρα μου, δεν παρακολουθείς, τρία δάχτυλα. Έτσι, μάσε. Δεν το κουμπάμε το δεύτερο τσέλ. Κάνεις το τσέλ, ό! Δεν το κουμπάμε το βέλος. Πολύ απαλά, ψηλά ο κόνας. Γράβα, είμαι του βέλος. Σου κούσω, μην με φάρε, βλέπισε. Τράβα, τράβα, τράβα. Κέντρο. Στο δεξί δεν βλέπει τίποτα. Κέντρο. Είναι δικό μου αυτό. Τυχερός. Το βόλεϊ πρώτα. Αυτό είναι τράπεζα. Τι ώρα είναι, Σπυρό. Σκάφτρο, κυρία μου, όμως και εσείς θέλω να κάνετε έτσι. Για να μην καθυστερούμε. Απογοητεύτηκα. Λίγο πιο μπροστά. Να μην είσαι έτσι. Έτσι, εκεί, μπράβο. Αντελάντε, τράβα. Τρία δάχτυλα, ένα πάνω, δύο κάτω. Δεν ακουμπάω το βέλος σε καμία περίπτωση. Ψηλά ο αγώνας. Ο αγώνας. Ψηλά τον αγώνα. Μπράβο σου. Δεν πειράζει, παιδιά, είναι τυχαίο. Θέλω να λυγίζετε ο λίγο. Ο λίγο τυχαίο. Ο λίγο τυχαίο. Ο λίγο τυχαίο. Πού πήγες? Το κόκκινο. Βλέπεις? Δεν βλέπω. Τρία βέλη, ένα πάνω, δύο κάτω, ψηλά ο αγώνας. Ο αγώνας είναι αυτό. Τραβά, τραβά, τραβά. Μπράβο, τέλειο. Τώρα πήρανε... Μέρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΑΛ Κρεβενών, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Βαβάτση για την αποδοχή της πρόσκλησης να έρθει και να συμμετέχει σε ένα project που κάνουμε σχετικά με τον Ολυμπισμό και τα αθλητικά ιδεώδη. Η κυρία Βαβάτση είναι πέμπτη Ολυμπιονίκη στην Αθήνα 2004, στην Ολυμπιάδα, στο άθλημα της τοξοβολίας. Για μας είναι μια μοναδική εμπειρία, γιατί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα άθλημα όχι και τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Την ευχαριστούμε από το βάση της καρδιά μας. Θέλουμε να δώσουμε, να εμφυσίσουμε στα παιδιά τις αξίες του Ολυμπισμού και του αθλητικού ιδεώδες, να τους μάθουμε να παλεύουν, να αγωνίζονται στη ζωή για οτιδήποτε έχουν σκοπό και όραμα. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του Βόλεϊ για την πρόοδο που έκανε στους αγώνες που συμμετείχε τους σχολικούς, και να τους ευχηθώ στη ζωή τους κάθε επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του σχολείου και στις εξετάσεις τους και στην πορεία της ζωής τους. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει έτσι στόχους, έτσι σου να πάει. Όχι έτσι, είναι γιος ή μητρολός δεν μαλάκα. Ανοίγω σαν το χέρι μου. Πατέρια. Πατέρια. Δεν το
μέρος του ποντί μάλλον. Πώς? Τι πόντ ρε, μίσο, δεν είναι. Το σκάφος θα μην κάνει, παιδιά. Με το είχαμε πει μια φορά. Αυτός μπορεί να κάνει τούμπα στο μέρος και να πετύχει το στόχο. Πλάτς. Νο. Δεν κάνω έτσι. Stay, λέτε. Stay. Then nine, four, three figures, one up, two down, don't touch the arrow, up eight. This is Από εκεί που θα γελάμε θα κλαίμε όλοι μαζί μετά, έτσι. Πιου, έλα. Α, μπράβο. Γιατί σαν πύρος βέστης πρέπει εγώ να τον πάρω και να το πω, κατάλαβες. Λίγο πιο αριστερά γιατί είσαι πολύ... Μπράβο! Δεν πειράζει! Έλα, τα κορίτσια εδώ που θέλουν. Βγάλω, εγώ. Ποιος το κλείψε. Όπως ήταν οι υπόλοιποι. Λάκη, μιλάς. Προηγουμένως μιλούσε ελληνικά. Όχι, δεν μιλάει. No! Oh! Δεν στρέμια. Μπράβο! Έλα ο σνάιπερ! Όχι, αυτό ήταν ούν, μαλακά. Αν θα μιλήσει λίγο το Fortnite του, το... Αούντα! Τι τι πήγε ωραία. Don't touch the arrow, only the string. Don't touch the arrow. Wait! Εκ μέρους του δεκαπλαμελούς και του σχολείου μας καλωσορίζουμε την Ολυμπιονίκη το Ξοβόλο. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της και έχουμε να πούμε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όλα τα παιδιά. Μας έδειξε τις παλιούς αγώνες και αναμνήσεις της. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Center, the yellow. More. Έχουμε αφήσει okay. Πάνω σε αυτό. Συνεννοηθήκαμε. Αλλά έχει πίσει. Θα ξέρετε την go back τώρα. Πάτε λίγο πίσω. Πίσω. Να πάω να κάνω τρίγιο. Όχι, βρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Γονέων και Επιδαιμόνων του ΕΠΑΛ Γρεβενών και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που είχα να έρθω στο σχολείο προκειμένου να
μιλήσουμε με τα παιδιά για τις Ολυμπιακές αξίες, μάλλον για τον αθλητισμό, πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας. Και παράλληλα, βέβαια, τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο άθλημα της σχολείας που κάναμε όλοι μαζί. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου και καλή συνέχεια σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρεβενά. Μπράβο, μπράβο. Γεια σας.